Γεια σας φίλες μου, είμαι η Έφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Ένα από τα νήματα που μου έστειλε δώρο η αγαπημένη μου Νάνση Κεντζία από το κόκκινο νήμα είναι αυτό, το οποίο είναι ένα κορδόνι 90% βαμβακερό και 10% πολυέστερ. Τα 150 γραμμάρια μαζεύουν περίπου 100 μέτρα. Είναι ένα νήμα που δεν το έχω ξαναδουλέψει. Έχει περίεργη υφή και όψη. Είναι σαν να είναι στριμμένο νήμα, διπλό, τριπλό. Έχει μέσα μια πολύ ψηλή κλωστή, έχει μια άσπρη, έχει μια μπλε στο χρώμα του τζιν. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο νήμα. Πιάνοντάς το καταλαβαίνω πόσο μαλακό νήμα είναι, οπότε αυτό σημαίνει ότι είναι και πάρα πολύ φιλικό για το χέρι μας. Δείτε πως το πιέζω και μπαίνει μέσα το νήμα. Μακάρι να μπορούσα να περιγράψω καλύτερα την υφή του και την αίσθηση, αλλά αυτό θα το καταλάβετε μόνο αν το πιάσετε στα χέρια σας και δουλέψετε με αυτό το νήμα. Το χρώμα αυτό το θεωρώ πολύ ιδιαίτερο, ταιριάζει με όλα, είναι ένα καθημερινό χρώμα. Και λέω λοιπόν, κάνω ένα τσαντάκι μεγαλούτσικο για κάθε μέρα, για το κινητό μας, τα χρήματα, τα κλειδιά και πάμε να ψωνίσουμε κάτι. Πολύ χρηστικό θα έλεγα εγώ. Έχοντας λοιπόν αυτό το νήμα στα χέρια μου που μου έστειλαν από το κόκκινο νήμα όπως σας είπα, θεώρησα ότι ήταν ιδανικό να κάνω το καθημερινό μου τσαντάκι με ένα πλαίσιο που είχα αγοράσει διαφορετικό. Δεν είναι σαν τα συνηθισμένα κλικ-κλακ και έψαχνα να βρω τι τσαντάκι θα κάνω με αυτό το πλαίσιο. Με αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το σιδερένιο, το νήμα αυτό και ένα πάτο και έναν πάτο θα κάνω το καθημερινό μου τσαντάκι. Να διευκρινίσω εδώ ότι αν θέλετε μπορείτε να πλέξετε πάτο. Εγώ είχα έναν που έτυχε να είναι και μπλε και να μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα και περίπου στις διαστάσεις που χρειάζομαι. Οπότε θα το πλέξω αυτό. Βελονάκι 4,5 για να δοκιμάσω αν χρειάζεται αυτό το συγκεκριμένο βελονάκι στο νήμα αυτό. Το αφήνω όμως στην άκρη προς το παρόν, γιατί για τον πάτο μου θα πάρω πιο λεπτό βελονάκι για να μην ζορίζομαι να προσπαθώ να βγάλω το νήμα από μέσα. Με τον πάτο μου θα τον ξεκινήσω με αυτόν τον τρόπο, με τις θηλιές και όχι με τα άριχτα. Θα κάνω γύρω γύρω τις θηλιές μου, θα δημιουργήσω τις θηλιές μου γύρω γύρω περνώντας το βελονάκι μου από πάνω προς τα κάτω σε κάθε τρύπα και τραβώντας επάνω το νήμα. Συνεχίσω έτσι γύρω γύρω. Είναι ο γνωστός τρόπος, όταν φτάσω εδώ κόβω το νήμα μου, το στερεώνω από κάτω με την άλλη κλωστή και ξεκινάω από την αρχή με το νήμα μου μπαίνοντας σε κάθε θηλιά και κάνοντας 2 άριχτα σε κάθε θηλιά και από 3 στις γωνίες, γιατί θέλω να δώσω όγκο στο τσαντάκι μου, να το κάνω μπουλ. Θα ξεκινήσω, θα το προχωρήσω λίγο γιατί αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και θα μιλήσουμε μετά. Έχω κάνει την πρώτη σειρά με τα άριχτα που σας είπα, έκανα και τη δεύτερη σειρά για να δοκιμάσω το βελονάκι μου, το νούμερο 4,5 που σας είπα, κάνοντας άριχτα σε κάθε πόντο και στη γωνία 2 και 2. Θα σας πω λοιπόν το εξής μέχρι εδώ. Πρώτα απ' όλα, στο δικό μου χέρι το νήμα αυτό θέλει τουλάχιστον βελονάκι νούμερο 5. Θα αλλάξω λοιπόν και θα πάω στο πεντάρι. Αυτό παίζει ρόλο βέβαια το πόσο σφιχτά ή αραιά πλέκεται ή το αποτέλεσμα που θέλετε. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι ότι σίγουρα θα κάνω άλλη μια σειρά με αυξήσεις, γιατί θέλω να δώσω πολύ όγκο στο ξεκίνημα στο τσαντάκι μου, αρκετό μάλλον καλύτερα, όγκο στο ξεκίνημα, και θα σας πω ότι το λογικό θα ήταν τώρα να πάρω εγώ αυτό το νήμα και να σας δείξω μία περίεργη πλέξη, κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο, για να πω ότι κάτι έδειξα κι εγώ. Θεωρώ όμως όσο το πλέκω και όσο το βλέπω ότι θα είναι σαν να σας κοροϊδεύω. Το νήμα είναι απίστευτο, είναι πάρα πολύ μαλακό, δίνει εφέ μόνο του με όλες αυτές τις κλωστές που είναι στριμμένες μέσα στο νήμα
και 1000% θα κάνω απλά άριχτα. Δεν θα κάνω σκέτα άριχτα στο τσαντάκι μου, απλά άριχτα. Δεν υπάρχει λόγος να πω ότι κάτι σας δείχνω διαφορετικό, γιατί θα πάρω στο λαιμό μου αυτό το εκπληκτικό νήμα. Όλη τη δουλειά την κάνει μόνο του, δεν χρειάζεται να κάνω καμία πλέξη, είναι αρκετά χοντρό, μπλέκονται ήδη τα χρώματα μέσα και θα τα κάνω χειρότερα και θα είναι ένα φλίαρο τσαντάκι αν χρησιμοποιήσω οποιαδήποτε πλέξη. Θα συνεχίσω λοιπόν κάνοντας άριχτα και δίνοντας για τρίτη σειρά αυξήσεις στις γωνίες και μετά άριχτα, και αν δω ότι όντως το αποτέλεσμα είναι αυτό που φαντάζομαι, θα συνεχίσω με άριχτα και θα τα πούμε για το τελικό αποτέλεσμα το τσαντάκι μου. Αφού έπλεξα ένα αρκετά ικανοποιητικό ύψος για το τσαντάκι μου, θα σας πω πόσο είναι το δικό μου, αν και δεν έχει σχέση, η κάθε μία μπορεί να το κάνει όσο θέλει. Έχει 20 εκατοστά ύψος. Φτάνουμε στο σημείο που πρέπει να τοποθετήσουμε αυτό το έλασμα. Εγώ διπλώνω κατά αυτό τον τρόπο και βάζω στις δύο άκρες μου από ένα σημάδι. Φυσικά θα μετρήσω και αυτούς τους πόντους με αυτούς να είναι ίση, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχω βρει με αυτόν τον τρόπο το κέντρο από το πλαϊνό μου. Αφού βρω λοιπόν τα δύο αυτά κέντρα, θα πάρω και θα τοποθετήσω το έλασμα από τη μία πλευρά . Θα περάσω ένα νηματάκι εδώ και θα στερεώσω, θα δέσω και θα στερεώσω πρόχειρα το έλασμά μου και ένα στο άλλο κέντρο. Αυτό το κάνω για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα μου κουνηθεί να χάσω τα κέντρα, γιατί δεν υπάρχει ποντοδείκτης να πιάσω μαζί και το έλασμα. Και τώρα θα ξεκινήσω να πλέκω τους πόντους από το τσαντάκι μου, αγκαλιάζοντας μαζί και το έλασμα. Εδώ που είναι το κομμάτι που ανοίγω, κλείνει το τσαντάκι, είναι πιο χοντρό και είναι λίγο πιο δύσκολο. Με επιμονή και υπομονή θα το πιάσω όλο. Και θα συνεχίσω έτσι μέχρι το άλλο σημάδι. Όλους αυτούς τους πόντους λοιπόν εγώ θα τους χωρέσω από αυτή την πλευρά. Γι' αυτό σας είπα από την αρχή ότι δεν είναι σαν τα κλικ-κλακ που τα ράβουμε, άρα πρέπει να πέσει σωστό στις διαστάσεις. Μπορεί να είναι ναι μεν ίδιο
με το έλασμα, μπορεί όμως να είναι και από το έλασμα και πέρα όσο θέλουμε εμείς μεγάλο. Εγώ όπως βλέπετε το έχω κάνει πολύ πλούσιο, θα δείτε το τελικό αποτέλεσμα και θα κρίνετε αν θέλετε και εσείς να κάνετε ένα παρόμοιο στυλ ή το θέλετε πιο στενό. Επίσης θέλουμε να είναι πολύ πόντι για να έρθουν αυτά να στριμωχτούν κοντά κοντά και να μην φαίνεται τίποτα από το σίδερο. Θα συνεχίσω μέχρι εδώ και τα ξαναλέμε εδώ. Είμαι κοντά στο σημείο εδώ που θέλω να ενώσω, οπότε σπρώχνω λίγο τους πόντους μου. Και συνεχίζω. Και περνάω από την άλλη πλευρά για να συνεχίσω κάνοντας την ίδια ακριβώς δουλειά. Έχω φτάσει στο τέλος, ένωσα, θα στερεώσω την κλωστή μου να μην φαίνεται πουθενά. Και σε αυτό το σημείο τα τεχνικά θέματα για το τσαντάκι μας είναι έτοιμα. Το έλασμα κλείνει έτσι. Είναι πανεύκολο, μας δίνει αυτό το ωραίο μπομπέ αποτέλεσμα. Ανοίγει εύκολα, κλείνει. Εγώ το έκανα πολύ μεγάλο, έχω τους λόγους μου για τη χρήση που το θέλω. Φυσικά η φόδρα του και από εκεί και μετά, ανάλογο το μέγεθος ή το γούστο σας, ή μπορείτε να το αφήσετε έτσι σαν τσαντάκι, γιατί αυτό θα σταθεί περισσότερο με την επένδυση που θα βάλω, με το ύφασμα, είτε μπορείτε να βάλετε μία κοντή αλυσίδα και να το κάνετε κρεμαστό τσαντάκι μικρό, μπορείτε να βάλετε από τη μία μόνο, μπορείτε να βάλετε από τη μία πλευρά μόνο ένα χεράκι και να το κρατάτε από τη μία. Ή όπως σας είπα, μικρή αλυσίδα για να είναι ένα τσαντάκι πολύ όμορφο όμου. Το συγκεκριμένο έλασμα είναι μεν πάρα πολύ εύκολο στη χρήση του και δεν είναι δεσμευτικό σε τίποτα, όμως θέλει ένα νήμα τέτοιας καλής ποιότητας όπως είναι το συγκεκριμένο από το κόκκινο νήμα, γιατί πρέπει να είναι μαλακό, να μην είναι πολύ σταθερό και εδώ πέρα γίνει ένας μεγάλος όγκος, γιατί στο κλείσιμο πιστεύω ότι θα υπάρχει πρόβλημα, δεν θα κλείνει όπως κλείνει εμένα τώρα όμορφα εδώ πάνω.
Το ιδανικό νήμα λοιπόν μου στείλανε τα κορίτσια μου από το κόκκινο νήμα και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα από τα τρία νήματα που μου έστειλαν. Αυτό το συγκεκριμένο με την περίεργη υφή μου θυμίζει κάτι σε μακό, ράφια, σχοινή μαζί, αλλά είναι πάρα πολύ μαλακό. Μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα, οι αποχρώσεις που κάνουνε. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ και τους εύχομαι πάντα να έχουν την υγειά τους και καλές δουλειές. Εάν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο. Εάν μόλις με ανακαλύψατε, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.